ο Βασίλης που έφυγε, είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που ήξερα πριν τους γνωρίσω. Ψάχνω τώρα στο μυαλό μου να βρω και άλλους τέτοιους φίλους, συντρόφους, και μου φαίνεται μπορεί να είναι κανένα δυο, δεν μου έρχεται κανένα στο μυαλό. Έχει σημασία να σας πω λοιπόν πώς τον ήξερα πρωτού τον γνωρίσω. Με παίρνει ένα τηλέφωνο 74, μόλις έχει πέσει κούτα. Μου λέει θα έρθει μια δημοσιογραφίνα από την Ιταλία, μου είπε και το όνομά της, δεν το θυμάμαι, μίλα της ελεύθερα, είναι καθαρή, αλλά θα έχει και το νου σου πάντα. Μου έκανε εντύπωση. Έδωσε μια συνέντευξη, ούτε ξέρω πού δημοσιεύτηκε, αλλά τα κοντίνινα νομίζω, και βέβαια δεν την έχω τη συνέντευξη. Μετά από κάνα χρόνο, 1,5, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει σου στέλνω 3 Ιταλούς επαναστάτες. Μίλα τους, ζήγιασέ τους και κάνε το καταλαβαίνεις. Ήρθα στο σπίτι μου, με βρήκανε, κουβεντιάσαμε, τους ζήγιασα, είπα είστε πολύ βαρύ για την πλάτη μου, μπορείτε να πάτε πίσω στην πατρίδα σας. Σημασία αυτό διότι και μετά που ήρθε ο Βασίλης και κουβεντιάσαμε και αυτός είχε καταλήξει ότι οι συνθήκες αλλάζουν, κάτι είπε σε μία από τις ομιλίες στα βιντεάκια, και η αριστερά πρέπει να πορεύεται εκτιμώντας πώς είναι η κατάσταση και με βάση αυτό να καθορίζει και την πολιτική και την πρακτική της. Σε όλα του τα δημοσιεύματα, τουλάχιστον όσα διάβαζα εγώ, ήταν σαφής και αυστηρός με την κριτική του και προς την αριστερά και προς τις άλλες κοινωνικές οργανώσεις και προς τους εργαζόμενους. Ποτέ δεν απομονώθηκε όμως ο Βασίλης. Δεν έγινε αυτό που λέγαμε τότε ο εξοκοινοβουλευτικός αριστερός που έχει έναν διακαή πόθο να δει το σοσιαλισμό εδώ και τώρα στην κοινωνία που ζούμε, στη χώρα που ζούμε. Ήταν ένας άνθρωπος με τρομερή αντίληψη του τι συμβαίνει. Ήταν οξυδερκής και με βάση αυτό πορεύτηκε. Με βάση αυτό συμπορευτήκαμε δεκαετίες ολόκληρες. Δεν είναι τυχαίο που γίναμε απόλυτοι φίλοι και περάσαμε πολλές καλές και άσχημες στιγμές. Άσχημες όχι μεταξύ μας, άσχημες εποχιακές στιγμές. Όπου δούλεψε, δεν ήταν απλώς παράδειγμα, ήταν κινητήριος δύναμη. Ενταχθήκαμε την ίδια περίπου στιγμή, με τον ίδιο τρόπο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μέν Βασίλης, πρώτος στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας, υπάρχουν κάνα δυο ένοχοι εδώ μέσα, που τον σπρώξαμε, επιμείναμε να δεχτεί αυτή τη θέση, και εγώ 5η θέση, αδιαφορώντας αν θα έβγαινα, που δεν θα έβγαινα, αλλά ήθελα τουλάχιστον ο Βασίλης που είχε αυτή την κρίση και αυτή τον πλούτο που κουβάλαγε να είναι στην πρώτη εκείνη εποχή, στην πολύ δύσκολη εποχή, όπου ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε, δεν είναι τη στιγμή να τα πω εγώ. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει πολλές ώρες για το έργο του Βασίλη. Εγώ δεν θέλω να πω το έργο του Βασίλη. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον Βασίλη. Ο Βασίλης λοιπόν ήταν τόσο αυστηρός με τον εαυτό του και τις θέσεις του που κανείς θα νόμιζε ότι δεν θα μιλάει σε κανέναν. Ακριβώς γινόταν το αντίθετο. Ήταν αυστηρός με την άποψή του, αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά είχε τη δυνατότητα να καταλαβαίνει τη συγκυρία και να παίρνει και αποφάσεις που να είναι προς όφελος, εξουσίας προς όφελος των εργαζομένων, για τους οποίους νοιαζόταν τόσο πολύ, για τις δυνάμεις της εργασίας. Νομίζω ότι ενώ προερχόταν από μία μικρή αριστερίστικη ομάδα Ελλήνων της Ιταλίας, όπως και εγώ και κάποιοι άλλοι σύντροφοι, ήταν και αυτό στην ίδια πάστα, ότι
διαλέγουμε τα μέσα πάλης ανάλογα με την ιστορική και κοινωνική συγκυρία. Έτσι πορευτήκαμε. Έτσι περπατήσαμε, έτσι στρατευθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κριτική του εντός του ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν οξύτατη. Αλλά ήταν πάντα μέσα στα όργανα τα οποία συμμετείχε. Ήταν η ίδια και με την εφημερίδα που είχε δουλέψει, ο Νίκος θα ξέρει πολύ περισσότερα, και με το ράδιο. Αλλά δεν ήταν της προβολής του η κριτική. Ήταν κριτική για να διορθωθούν λάθη. Γιατί όποιος νομίζει ότι μπορεί να πορεύεται ένα κίνημα χωρίς να κάνει λάθη, είναι μακριά νυχτωμένος. Ο Βασίλης και οι σύντροφοί του και οι φίλοι του, ένα μικρός κύκλος είναι αυτός, ξέραμε πολύ καλά ότι στην πορεία που κάνουμε θα έχουμε τα πάνω και τα κάτω, τα μπρος και τα πίσω, αλλά πρέπει στεναρά να είμαστε σε αυτό το δρόμο. Πολλοί αναρωτιούνται, μα πώς είναι δυνατόν. Τώρα ρωτάνε εμένα, ρωτάγανε και τον Βασίλη. Εσύ που έχεις προέρθει από αυτό την επαναστατική εντός ή εκτός εισαγωγικών αριστερά, να συμβιβάζεσαι με το ρεφορμισμό. Η απάντηση νομίζω την έχω δώσει με παραπάνω λόγια. Είχαμε άποψη ότι δεν μπορούμε να είμαστε θέατες. Η ιστορία δεν περιμένει. Και όπως είχαμε πει για μια μεγάλη επιλογή που είχαμε συμφωνήσει ο Βασίλης, ήμουνα παρόν εγώ και ένας ακόμα παρόν στη συνάντηση, ότι ναι, αυτό πρέπει να γίνει τώρα, γιατί είναι η στιγμή που η ιστορία χτυπάει την πόρτα. Δεν θα σας το πω το γεγονός αυτό, το κρατάω να το πω μετά από λίγα χρόνια. Αυτή ήταν η στόφα του Βασίλη. Αποφασίζω τώρα για το τώρα, με το βλέμμα στο καλύτερο αύριο. Νομίζω ότι για το πώς δούλεψε στη δημοσιογραφία, πώς δούλεψε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γνωστό, αλλά θα πούνε πολύ περισσότερα οι σύντροφοι που είναι δίπλα μου, διότι τον έχουν ζήσει από κοντά, επαγγελματικά και πολιτικά, και αυτοί με έναν άλλο τρόπο. Για μένα ο Βασίλης ήταν ο άνθρωπος που γελούσε και όταν ζοριζότανε μπορούσε να πει και καμιά βαριά κουβέντα, αλλά την έλεγε σε πολύ στενό περιβάλλον. Απέφυγε όλους τους πειρασμούς, που είναι πάρα πολλοί οι πειρασμοί της προβολής. Ότι εγώ τους τα είπα και έφυγα. Ότι εγώ τους τα έλεγα και δεν ακούγανε. Αυτό είναι ένα σύνδρομο το οποίο είναι πολλοί άνθρωποι γίνονται ευάλωτοι. Ο Βασίλης ήταν θωρακισμένος απέναντι σε αυτού του είδους τις γητιές. Τίποτα δεν το συγκινούσε για την προσωπική του προβολή. Νομίζω ότι όσοι από τους νεότερους τον γνώρισαν και συστρατεύτηκαν μαζί και δούλεψαν μαζί, πρέπει να το πήραν αυτό το μήνυμα, και αν είναι κάτι να κρατήσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους οι νεότεροι, είναι αυτό. Ότι δεν στρατευόμαστε για την προβολή μας. Στρατευόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για να βοηθήσουμε με τις δυνάμεις που έχουμε έναν αγώνα που γίνεται υπέρ των δυνάμεων της εργασίας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι προτιμότερο να μιλήσετε κι εσείς από κάτω μετά, να πείτε τις αναμνήσεις σας και θα δώσω ευθύς αυτή τη στιγμή το λόγο στο φίλο μας και τον σύντροφό μας που τον ξέρει πολλά χρόνια.